Αν φύγει το Δουνουτού, ορίζοντας των εκλογών είναι το 19. Αναφέρομαι στις δηλώσεις Σόιμπλε, από ό,τι καταλάβατε. Κοιτάξτε, νομίζω το είπε και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, αλλά εδώ καταρχήν είναι ότι η απόφαση η οποία έχουμε και η γραμμή η οποία έχουμε ως κόμμα και με τις αποφάσεις των συλλογικών των οργάνων είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2019 και γι' αυτό και αυτή είναι η προοπτική. Και δεν είναι για το θέμα, για το ΣΥΡΙΖΑ μόνο, είναι για την ελληνική κοινωνία και την οικονομία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προοπτική ανάπτυξη. Είναι η ανάπτυξη η οποία θα γίνει. Και υπάρχει δεδομένα με στοιχεία πια. Όσο καθυστερούμε, και το λέω με ευθύτητα, όσο υπάρχει καθυστέρηση, αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Προφανώς ή δυσκολεύει την ιστορία της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό και πρέπει να τελειώσει όσο το δυνατόν γρήγορα. Σωστά είπε ότι πρέπει να υπερβούμε τη διαφορετική προσέγγιση την οποία έχουν το ΔΝΤΑΦ με τους θεσμούς τώρα. Ο κύριος Σόιμπλε μπορεί να λέει και έχει πει κατά καιρούς αρκετά πράγματα και στην προηγούμενη αξιολόγηση τα είχε πει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μην παίζουμε τη φωτιά κανείς τους. Γιατί δεν αφορά τη χώρα μας και δεν είναι πόσο αν θα ζωρίσουν τη χώρα ή θα επαναφέρουν μια πρώτερη κατάσταση. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ο Νότος έχει τεράστια ζητήματα, η Ιταλία, η Πορτογαλία έχουν τεράστια θέματα. Γι' αυτό και το QE, αν θέλετε, προχώρησε και πήγε και προς το Δεκέμβριο, ναι. Η ρευστότητα. Έχει παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για αυτές τις χώρες. Άρα μην παίζουμε τη φωτιά. Μάλιστα. Θεωρώ λοιπόν ότι οι δυνάμεις συνυφάλειες... Όταν παίζουμε τη φωτιά, τι είναι? Παίζουμε τη φωτιά, γιατί με όσο... Με το Brexit. Όχι για το με εμάς. Δεν μιλάω για εμάς. Παίζουμε τη φωτιά στο σύνολο της Ευρώπης. Δηλαδή οποιοδήποτε πρόβλημα πάει να δημιουργηθεί τώρα δεν αφορά την Ελλάδα μόνο. Αφορά τη συνοχή της Ευρώπης. Και αφορά και τη συνοχή των οικονομιών. Πώς το εννοείτε, ποιο πρόβλημα, μισό λεπτό, να το κάνουμε. Θα σας πω γιατί δεν είναι μόνο η χώρα μας η οποία έχει το πρόβλημα. Υπάρχει το πρόβλημα και προσπαθούν να δημιουργήσουν. Μόνο για τη χώρα μας λένε έξω. Μα δεν είναι μόνο γι' αυτό σας λέω. Κάντε την ανάγνωση για την Ιταλία. Σας είπα, οι τράπεζες της Ιταλίας έχουν τεράστιο πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί με τις περιοριστικές πολιτικές και με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε. Και εκεί άρα θα και αλλάξουμε και την Ευρώπη, πάνε κύριε Ρίγα, ή θα κλείσουμε την αξιολόγηση? Εγώ θα σας έλεγα ότι και η αξιολόγηση θα κλείσει και... Και η Ευρώπη θα αλλάξει. Όχι, δεν θα είναι θέμα να αλλάξει η Ευρώπη. Έχουν γίνει βήματα όμως διαφορετικά. Θυμηθείτε την προηγούμενη χρονιά πώς είναι. Βήματα προς άλλη κατεύθυνση και κατανόηση από πολλές δυνάμεις. Βεβαίως, όσο επιμένουν αυτές οι δυνάμεις, και εδώ έχουν ευθύνη και η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή δεν μπορεί να μην απαντάει. Συγγεί ο ηχθείος με αυτά τα οποία λέει ο κ. Σόμπλη. Ή με οτιδήποτε. Να μην σας θυμίσω τι έλεγε το Δουνουτού και τα πόσα στήριζε. Αυτό δεν διευκολύνει. Είναι δεμένη στο άρμα του ακραίου νευτερισμού. Αν υπάρξει περίπτωση, εάν φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το πρόγραμμα, κύριε Γραμματέα, και ο Σόιμπλε με το Ρέγκλιν και τα λοιπά μας ζητήσουν νέο χαρτί, θα πάμε σε εκλογές ή θα το διαπραγματευτεί η νέα κυβέρνηση? Δεν υπάρχει καμία λογική και καμία ανάγκη για αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια συμφωνία η οποία τηρήθηκε. Προσπάθησαν και στην προηγούμενη περίοδο να το στρέψουν διαφορετικά. Δεν υπάρχει κανένα δεδομένο. Τα πλεονάσματα βγαίνουν. Θα δείτε ότι είναι πάνω από 1,5%. Εντάξει, μα κανένα φράγκο. Βεβαίως, έγινε αυτό. Και σε δόθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί μην το λέτε, και εγώ μισθωτός είμαι, έτσι, και εγώ τις περικοπές έχω υποστεί. Δεν είναι και το θέμα όμως. Μοιράστηκε και δόθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους και το κάναμε πράξη. Και βεβαίως, εκεί θέλω να σας πω ότι κάποιοι την προηγούμενη διάστημα είπαν να μην δοθεί. Να μην δοθεί και ότι ήταν και μονομερής ενέργεια αυτό το πράγμα. Ναι. Ας απαντήσουν στην ελληνική κοινωνία. Και εσείς είπατε τώρα πριν λίγο δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος, να μην παίζουμε τη φωτιά. Και ρωτώ, εκείνος που κλείνει την αξιολόγηση στις 5 Δεκεμβρίου και μετά στις 26 Ιανουαρίου δεν παίζουμε τη φωτιά για τη χώρα? Όχι, δεν παίζουμε. Ήταν ο κύριος Τσίπρας ο οποίος είπε κλείνει. Στις 5 Δεκεμβρίου, μετά πήγαμε κλείνει στις 26 Ιανουαρίου. Αφορά... Και ο κύριος Τζανακόπουλος πριν 10 δευτερόλεπτα είπε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019. Δεν αφορά αυτό ότι εμείς παίζουμε τέτοια. Εμείς είμαστε σταθεροί σε αυτό και είναι και το δίκαιο. Και είναι και απόλυτα αυτά τα οποία έχουμε πει. Και φαίνεται και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και το τι έχουμε κάνει. Και το αναγνωρίζει ο ελληνικός λαός. Αναγνωρίζει εννοώ την προσπάθεια που γίνει και αυτό το οποίο κάναμε πράξη. Και θα σας έλεγα επίσης ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να συζητάνε ή να θεωρούν ότι θα πρέπει να φύγει η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί κοιτάξτε, όσοι θέλουν να φύγει η ελληνική κυβέρνηση, άλλο πράγμα θέλουν. Θέλουν να επανέλθουν γιατί έχουν χάσει αυτό το οποίο ήταν και στηρίζανε θα βγει και το πόρισμα της Επιτροπής σήμερα. Θα το δούμε, Ξαναλάζετε τον εκλογικό νομό. Δεν υπάρχει. Εμείς ήμασταν σαφείς για την απλή αναλογική. Το είπαμε αυτό. Κάνετε νέα προσπάθεια να ξανααλλάξει ο εκλογικός νόμος, θα ξαναψηφιστεί.
Εγώ λέω την ευθύνη την πήραν αυτοί που την πήρανε και δεν στηρίξανε αυτό την οποία προσπαθούν. Θα το ξανακάνετε την προσπάθεια. Αν υπάρχει η διάθεση και η θέληση από δυνάμεις οι οποίες κατανοούν ότι η απλή αναλογική είναι το πλέον δημοκρατικό σύστημα. Είστε έτοιμοι να την ξαναφέρετε. Εμείς βεβαίως δεν έχουμε καμία αντίρρηση μέσα να ενωθούμε. Ευχαριστούμε κύριε Ρίγα. Είστε καλά κύριε Ρίγα.